Μετά το χθεσινό ρεπό, οι ποδοσφαιριστές της Αναγέννησης επέστρεψαν σήμερα με διπλή προπόνηση πρωί και απόγευμα στην προετοιμασία τους για τον πρώτο εντός έδρας αγώνα της νέας περίοδου που γίνεται το απόγευμα της Κυριακής με αντίπαλο του Πανθρακικού. Ο τεχνικός των Κιτρινόμαυρων Τζο Παλατσίδης κάνει από σήμερα τα πλάνα του για τον κρίσιμο, όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, αγώνα της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, στον οποίο η Αναγέννηση θα επιδιώξει την πρώτη νίκη στο φετινό μαραθώνιο. Και για αυτόν τον αγώνα όμως τα προβλήματα δεν λείπουν για την ομάδα της Καρδίτσας, με τους Μπιντέλη και Κώστος να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα, αλλά να εικάζεται πως θα είναι έτοιμοι για την κυριακάτικη μάχη. Καλύτερα δείχνουν να είναι και οι άλλοι δύο τραυματίες της ομάδας, ο Δημήτρης Κουτρουμάνος και ο Σπύρος Ματετζίδης, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν στο μάτς που προηγήθηκε με τον Όφη. Στο μεταξύ, συναγερμός επικρατεί τάξη των φιλάθλων για την πρεμιέρα της Αναγέννησης στο αθλητικό κέντρο και όλα δείχνουν πως την Κυριακή το στάδιο θα είναι σφιχτικά γεμάτο, αφού όλοι θέλουν να βρίσκονται κοντά στην προσπάθεια των παικτών για το πρώτο τρίποντο της νέας περίοδου.